Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για τα εφέ προβολή τη παρουσίαση. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την προκαθορισμένη κίνηση, με την οποία μπορούμε να προσθέσουμε προκαθορισμένες κινήσει σε κείμενο, εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μια διαφάνεια και να αλλάξουμε την προκαθορισμένη κίνηση πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Επίσης θα δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε εφέ εναλλαγής μεταξύ των διαφάνειων κατά την προβολή της παρουσίασης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να, να ένα, να προσθέσουμε ένα εφέ προκαθορισμένης κίνησης σε κείμενο. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε επιλέξει το κείμενο Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να το εφαρμόσουμε στη λέξη εφόδιο και στην συνέχεια από το μενού προβολή παρουσίασης πρέπει να πάμε στην διαταγή προσαρμογή κίνησης. Επιλέγοντας την προσαρμογή κίνησης αμέσως όπως βλέπετε εδώ εμφανίζω το πλευρικό μενού το παράθυρο προσαρμογή κίνησης όπου μπορούμε να προσθέσουμε από εδώ εφέ. Αν ανοίξουμε την λίστα τότε έχουμε δυνατότητα να προσθέσουμε εφέ εισόδου, έμφαση εξόδου ...και διαδρομές κίνησης. Αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει εμάς είναι το εφέ εισόδου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα συγκεκριμένα όπως τα βλέπετε εδώ... ...περσίδες, πλαίσιο ρόμβος, κακέρα ή μπορούμε να πάμε στα περισσότερα εφέ... ...έτσι ώστε να εμφανιστούν τα βασικά, τα διακριτικά όπως βλέπετε εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλά εφέ τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις, στις ε, παρουσιάσεις σας... ...και συγκεκριμένα στα αντικείμενα τα οποία επιλέγετε, για παράδειγμα, να επιλέξουμε το Εόριση, e πατάμε το κουμπί OK και μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί Αναπαραγωγή για να δούμε τελικά τι έχουμε κάνει. Επιλέγουμε εδώ και βλέπετε ότι με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η λέξη εφόδιο θα εμφανίζεται η λέξη εφόδιο κατά την προβολή της παρουσίασής μας. Με το συγκεκριμένο κουμπί μπορούμε να καταργήσουμε το εφέ το, το οποίο είναι επιλεγμένο όπως βλέπετε από εδώ εμφανίζεται το εφέ το οποίο έχουμε εφαρμόσει στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αν συνεχίσουμε εισάγοντα και άλλα εφέ, θα δούμε μία λίστα με τα εφέ τα οποία έχουμε βάλει εδώ. Οπότε πρέπει να επιλέξουμε το, το εφέ και να ε, το καταργήσουμε από εδώ. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να προσθέσουμε εφέ και στο εργαστήριο ελευθερών σπουδών. Επιλέγουμε από εδώ εφέ είσοδο ε, περσίδε. Και βλέπετε ότι εδώ έχουμε δύο εφέ. Το πρώτο είναι για τον τίτλο το οποίο έχουμε βάλει και το δεύτερο είναι για τον υπότιτλο. Αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να επεξεργαστούμε και κατ' επέκταση να καταργήσουμε το εφέ του τίτλου, πρέπει να έχουμε επιλέξει από εδώ κάνοντα ένα απλό κλικ το εφέ του τίτλου. Συνέχεια πατάμε το κουμπί κατάργηση και το καταργούμε. Μπορούμε εκ των υστέρων να προσθέσουμε ξανά το εφέ. Ας επιλέξουμε κάποιο από τα διαθέσιμα εφέ ας επιλέξουμε τον ανεμόμυλο πατάμε το κουμπί ok ας πατήσουμε και αναπαραγωγή για να δούμε το αποτέλεσμα βλέπετε ότι πρώτα εμφανίζεται το υπότιτλος και μετά ο τίτλος διότι αυτή είναι η σειρά με την οποία έχουμε βάλει τα εφέ θα μπορούσαμε να μετακινήσουμε πάνω τον τίτλο και με την αναπορική όπως βλέπετε να εμφανίζεται πρώτα το πρώτο εφέ και μετά το δεύτερο είπαμε λοιπόν για την κατάργηση επιλέγουμε και καταργούμε μπορούμε όμως να τροποποιήσουμε ένα εφέ αν επιλέξουμε το συγκεκριμένο θα δείτε ότι αυτό το κουμπί αλλάζει και από προσθήκη έχει γίνει αλλαγή αν θέλουμε να αλλάξουμε το συγκεκριμένο εφέ ερχόμαστε εδώ επιλέγουμε εφέ διαφορετικό ας βάλουμε εφέ ρόμβος και βλέπετε το αποτέλεσμα εδώ με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε τροποποιήσει το συγκεκριμένο εφέ, έχουμε αλλάξει το εφέ. Σε ένα εφέ, εκτός από την αλλαγή του, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρύθμιση έναρξη, έτσι ώστε να ξεκινάει με κλικ του ποντικού ή μπορούμε να το καθορίσουμε να ξεκινήσει αμέσως μετά το προηγούμενο ή αμέσως μετά το προηγούμενο με την χρήση χρονόμετρου. Εμάς κυρίως μας ενδιαφέρει με κλικ του ποντικού Η κατεύθυνση του εφέ μπορεί να τροποποιηθεί από εδώ όπως βλέπετε. Έχει κατεύθυνση εισόδου ή κατεύθυνση εξόδου. Ας επιλέξουμε κατεύθυνση εξόδου, πατάμε το κουμπί αναπαραγωγή και βλέπουμε τι ακριβώς εννοούμε για το συγκεκριμένο εφέ. Επίσης μπορούμε για το επιλεγμένο εφέ να καθορίσουμε και την ταχύτητά του. Όπως βλέπετε εδώ μπορούμε να βάλουμε πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη και πολύ μεγάλη. Ας βάλουμε μεγάλη, εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τα προηγούμενα. Εδώ, όπως είπα και προηγουμένως, μπορούμε να τα μετακινήσουμε, να αλλάξουμε την σειρά εμφάνιση των εφέ. Το ίδιο πράγμα επιτυχάνουμε και από αυτά, τα κουμπιά, δηλαδή με αυτό μπορούμε να το μεταφέρουμε κάτω να γίνει δεύτερο και με αυτό να γίνει πρώτο. Και με την αναπαραγωγή βλέπουμε τι πρόκειται να λάβουμε σαν αποτέλεσμα με την χρήση των συγκεκριμένων εφέ. Το, το, ίδιο ακριβώς μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που θέλουμε να, να τοποθετήσουμε να προσθέσουμε εφέ σε κάποια εικόνα. Ας προσθέσουμε μια εικόνα από αρχείο. Πάμε στο φάκελό μας. Για να δεν κάνω λάθος υπάρχει μια εικόνα εδώ. Σε αυτήν την διαφάνεια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την εικόνα εδώ. Εδώ όπως βλέπετε ήδη υπάρχουν εφέ όπως βλέπετε εδώ για το κάθε αντικείμενο το οποίο έχουμε βάλει στην συγκεκριμένη διαφάνεια. Οπότε μπορούμε να το επιλέξουμε και αμέσως βλέπετε εδώ ότι ε, επιλέγεται και το εφέ που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οπότε μπορώ να το τροποποιήσω ή να καταργήσω ή να προσθέσω άλλο ή αμέσως να πάω να κάνω αλλαγή και να βάλω εφέ. Εμφάσις με στροβίλισμα για παράδειγμα το βλέπετε εδώ και αν πατήσω αναπαραγωγή βλέπουμε την σειρά όλα τα εφέτα οποία έχω τοποθετήσει πάνω στην συγκεκριμένη διαφάνεια τα οποία μπορείτε και εσείς σιγά σιγά χρησιμοποιώντας τα να τα εμπεδώσετε φυσικά εδώ στις ρυθμίσεις οι οποίες βλέπετε και αναφέρθηκα προηγουμένως Ανάλογα με το ΕΦΕ το οποίο έχουμε επιλέξει μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Και εφόσον είπαμε ότι από το μενού προβολή επιλέγουμε την διαταγή προσαρμογή κίνησης, αυτό σημαίνει ότι για να διαχωρίσετε τα ΕΦΕ προκαθορισμένης κίνησης από το ΕΦΕ εναλλαγής θα πρέπει να καταλάβετε ότι στο εφέ σε προσαρμογή κίνησης θα πηγαίνουμε μόνο όταν πρέπει να εφαρμόσουμε εφέ σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω στην διαφάνεια και όχι σε όλη την διαφάνεια. Εάν ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε εφέ σε όλη την διαφάνεια τότε μιλάμε για το εφέ εναλλαγής διαφανειών που σημαίνει ότι κατά την εναλλαγή της διαφάνειας, δηλαδή όταν από την πρώτη διαφάνεια πηγαίνουμε στην δεύτερη, τότε θα εφαρμοστεί το εφέ. Οπότε, σε εκείνη την περίπτωση, ας αλλάξουμε προβολή, να πάμε σε προβολή ε, ταξινόμησης διαφάνειων, εδώ, από εδώ μπορούμε να εφαρμόσουμε είτε σε, σε μία επιλεγμένη διαφάνεια, είτε, είτε σε όλες τις διαφάνειες, όπως θα δούμε, είτε σε κάθε μία ξεχωριστά, το εφέ, με τον τρόπο εναλλαγής της διαφάνειας. Επιλέγουμε λοιπόν τρόπος εναλλαγής διαφάνειας. Δεν είναι απαραίτητο να πάμε σε ταξινόμηση διαφανειών για να το δούμε σας πήγα εκεί. Από εδώ λοιπόν από την εναλλαγή διαφανειών μπορούμε να επιλέξουμε το εφέ εναλλαγής. Εδώ ας πούμε έχει αποκάλυψη από αριστερά προς τα δεξιά. Πατώντας αναπαραγωγή το βλέπετε το εφέ εδώ. Αποκάλυψη από τη μέση προς τα επάνω. Αποκάλυψη από αριστερά και αν συνεχίσει με τη ράβδο προς τα κάτω θα δείτε πάρα πολλά αποκάλυψη οριζόντια έχει πάρα πολλά εφέ κάπου στο τέλος υπάρχει και η ρύθμιση Τυχαία εναλλαγή διαφανειών, οπότε αν αυτό το τυχαία εναλλαγή διαφανειών το εφαρμόσουμε από εδώ όπως βλέπετε γιατί προς το παρόν εφαρμόζουμε τις αλλαγές μόνο στην επιλεγμένη διαφάνεια. Αν πατήσω το κουμπί εφαρμογή σε όλες τις διαφάνειες τότε το εφέ το οποίο έχω εδώ θα εφαρμοστεί αυτόματα σε όλες τις διαφάνειες. Οπότε κατά την προβολή της παρουσίασης θα επιλέγεται ένα τυχαίο εφέ από τα προηγούμενα τα οποία αναφέραμε μπορούμε να επιλέξουμε και σκακέρα κατά μήκο και να πατήσουμε εφαρμογή σε όλε τι διαφάνειε. Οπότε αυτόματα η σκακέρα κατά μήκο θα εφαρμοστεί σε όλε τι διαφάνειες τη παρουσίαση. Εδώ, ανάλογα λοιπόν με το εφέ το οποίο έχω επιλέξει, μπορώ να, κάνω, να τροποποιήσω τις, τις, το εφέ το οποίο έχω επιλέξει, να ρυθμίσω την ταχύτητα αν θέλω μικρή, μεσαία ή μεγάλη, να εφαρμόσω κάποιο αρχείο ήχου το, τον άνεμο για παράδειγμα ή οποιοδήποτε άλλο θέλω τη γραφωμηχανή ε, επανάληψη μέχρι τον επόμενο ήχο ή όχι θα επαναλαμβάνει δηλαδή ο συγκεκριμένος ήχος μέχρι να εμφανιστεί ο επόμενος και εδώ ε, ο τρόπο με τον οποίο θα διαδέχεται η μία διαφάνεια την άλλη. Θα πηγαίνουμε από τη μία διαφάνεια στην άλλη. Εδώ, όπω βλέπετε, υπάρχει ρύθμιση με κλικ του ποντικού. Οπότε, για να πάμε από τη μία διαφάνεια στην άλλη, πρέπει να κάνουμε κλικ του ποντικού. Αν το αφαιρέσουμε, τότε έχουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τη ρύθμιση αυτόματα μετά από συγκεκριμένα δευτερόλεπτα. Οπότε, ε, αυξάνω και το αριθμό δευτερολέπτων που θέλω και του λέω ότι θέλω ανά τρία δευτερόλεπτα να εμφανίζεται η μία διαφάνεια μετά την άλλη. Εδώ μπορώ να πατήσω όπως σας είπα και προηγουμένως εφαρμογή σε όλες τις διαφάνειες οπότε όλες οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται αυτόματα σε όλες τις διαφάνειες. Αν πατήσω τώρα το κουμπί αναπαραγωγή ξεκινάει η διαδικασία αναπαραγωγής των διαφανειών οπότε μπορώ και βλέπω τα αποτελέσματά μου. Το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσα να επιλέξω εδώ προβολή της παρουσίασης. Η προβολή της παρουσίασης όπως βλέπετε θα ξεκινήσει την προβολή με ό,τι μπορείτε να δείτε εσείς αυτή τη στιγμή με ήχο δεν κάνουμε κλικ του ποντικού διότι το έχουμε, του ποντικού, διότι το έχουμε ρυθμίσει αυτόματα να πηγαίνει από την μία διαφάνεια σε, στην άλλη ας το κόψω τώρα τέλος προβολής και επανερχόμαστε και φυσικά μπορούμε είτε να επιλέξουμε Μία, δύο, τρει ή περισσότερε διαφάνειε χρησιμοποιώντα το πλήκτρο control και να εφαρμόσουμε μόνο σε αυτέ τι διαφάνειες το εφέ μα ή να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί εφαρμογή σε όλε τι έτσι ώστε αυτόματα να εφαρμοστούν σε όλε τι διαφάνειες οι αλλαγέ στα εφέ τα οποία έχω βάλει. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα είπαμε για, την, για το εφέ προβολής παρουσίαση πρέπει να γίνεται διαχωρισμός δηλαδή πότε εφαρμόζουμε την προκαθορισμένη κίνηση όταν πρέπει να εφαρμόσουμε Φε σε κάποιο αντικείμενο και πότε εφαρμόζουμε το εφέ εναλλαγής όταν πρέπει να εφαρμόσουμε Φε συνολικά σε μία ή περισσότερες διαφάνειες. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.